Καλησπέρα σας κύριε Σεκίνη, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για μια ελληνική startup, την InnoEtics, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Samsung για να δώσει φωνή στις συσκευές της. Περισσότερα από τον Κώστα Κιτσίτσι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία στον χώρο των ελληνικών startups. Πρόκειται για μια εταιρεία, μια ελληνική εταιρεία, την οποία έχουν ιδρύσει ερευνητές απόφοιτοι κυρίως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία λειτουργούσε υπό τη σκέπη του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά μέχρι πρόσφατα. Εξαγοράστηκε, τράβηξε το ενδιαφέρον της, του κολοσσού που λέγεται Samsung, και η οποία εξαγόρασε την ελληνική εταιρεία για ένα ποσό το οποίο ενδεχομένως και να προσεγγίζει το άλλο μεγάλο deal το οποίο έκλεισε πρόσφατα στην ελληνική startup σκηνή. Μιλάω για την εξαγορά της TaxiBit από τον επίσης κολοσσό εκ Γερμανίας αυτή τη φορά, την Daimler, όπου το τίμημα προσέγγιζεται 45 εκατομμύρια ευρώ. Τι κάνει λοιπόν τώρα? Η συγκεκριμένη εταιρεία ασχολείται με τις τεχνολογίες μετατροπής κειμένου σε φωνή. Πρόκειται για μια τεχνολογία η οποία έχει εφαρμογή σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τις τεχνολογικές συσκευές, κυρίως για τους ψηφιακούς βοηθούς όπως είναι η Siri της Apple, η Cortana της Microsoft ή ο Bixby που είναι ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός που αναπτύσσει η Samsung για τις δικές της συσκευές. Οπότε σίγουρα, αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πάνω σε τι project θα δουλέψει η ομάδα InnoEtics πλέον ως μέλος του ομίλου του Samsung, σίγουρα κάποιες εφαρμογές της θα είναι εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξαγορά, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει γίνει σε μια ερευνητική ομάδα από την Ελλάδα. Κάτι το οποίο δείχνει πως υπάρχει προοπτική η Ελλάδα να μπορέσει να γίνει σιγά σιγά ένα κέντρο εξαγωγής καινοτομίας και τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι, όπως δήλωσε και ο Διευθύνος Σύμβουλος της InnoEtics στο insider.gr, η εταιρεία θα παραμείνει στην Ελλάδα, θα συνεχίσει να λειτουργεί δηλαδή ως μέλος του ομίλου του Samsung από την Ελλάδα, θα επεκταθεί και ενδεχομένως να ανοίξει κάποιες καινούργιες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, η οποία για να πλαισιώσουν την υπάρχουσα ομάδα, η οποία θα έχει πλέον πολλές καινούργιες εφαρμογές να δουλέψει.